Είναι πολύ δύσκολο για μένα ακόμα. Δεν είναι εύκολο έξω, δεν είναι. Μου λείπουν πολλά πράγματα. Δεν το βρήκα έτσι όπως το... Να το πω έτσι όπως το άφησα. Τι σου λείπει, Δημητρίνα? Τα πάντα, όλα. Έστω και την κακιά ζωή που είχα, μου λείπει. Ζήνα, μου λείπει αυτό το παλιό. Μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν επιτρέπετε? Ναι, αλλά θέλω λίγο να καταλάβω πώς είναι τώρα και αμέσως μετά, Γιώργο μου, θα σου δώσω την ευκαιρία. Θέλω να νιώσω τα συναισθήματά της, γιατί όταν μιλάμε εκ του ασφαλούς είναι άλλο. Εδώ τώρα έρχεται και καταθέτει κάτι πολύ σημαντικό και εγώ μένω μετέωρη. Δηλαδή μου λες, σου λείπει και η παλιά σου ζωή. Ναι, τόσο άσχημα μου λείπει. Μου λείπει όλα αυτά. Μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν, αλλά μου λείπει τώρα και την παλιά μου ζωή. Γιατί τώρα είναι πολύ πιο χειρότερο από το παλιό. Δηλαδή, πες τα μου, ρε Δημητρένα, πραγματικά. Τα προτιμούσα να δουλεύω ακόμα αυτή τη σκληρή δουλειά και να κοιμάμαι και να μην μπορώ να χαρώ το παιδί μου, εκτός τώρα που ξέρω γιατί δεν μπορώ να την δω άλλο. Αυτό μου λείπει. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος... προτιμούσα και τις 2 ώρες που την έβλεπα σπίτι. Επειδή ήμουν κουρασμένη και τα έπρεπε να κοιμηθώ, μου λείπουν και αυτές τις 2 ώρες. Κάτι ήθελες να πεις, Γιώργο, και αμέσως συνεχίσω. Δηλαδή, θέλω για να καταλάβω, ας πούμε, ειδικά με το τελευταίο που είπε η κυρία Δημητρίνα. Δηλαδή, κάνοντας αυτή τη ζωή, αυτό το ρυθμό της ζωής που είχατε στο παρελθόν, θα σας ήταν πιο εύκολο να ξεχάσετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αυτό το τεράστιο πόνο? Όχι, αυτό θέλω να δει. Ναι. Είπε ότι της λείπει το παιδί της, ναι, και γι' αυτό θα προτιμούσε να έκανε την παλιά τη ζωή και να ξέρει ότι θα πάει να δει το παιδί, ναι, παρά τώρα που δεν έχει πλέον να περιμένει αυτό τίποτα που είπε, και να δει τίποτα. Γι' αυτό θέλω να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία, 5-10 λεπτά, να συνομιλήσω μαζί της για να καταλάβω. Αυτό που είπες είναι πολύ σκληρό για μια γυναίκα. Θέλω να καταλάβω, τόσο θύμα ήσουν σε όλη σου τη ζωή, βρε αδερφή μου. Δηλαδή, πραγματικά, έρχεσαι να πεις σε μια εκπομπή ότι σου λείπει παλιά ζωή, δηλαδή η πορνεία που έκανες, όλο αυτό που έκανες. Καλύτερα να είχες την Άννη, τον άντρα σου και να ξέρεις ότι έμπαινε σε ένα σπίτι παρά αυτό που ζεις τώρα. Ναι. Είναι πολύ σκληρό για σένα, βρε αγάπη. Ναι, είναι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν νιώθω ζωντανή ακόμα, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Όλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, έτσι είναι. Μέσα στη φυλακή μου... Εκεί ήξερα γιατί είμαι φυλακή. Εκεί το ήξερα. Είχα προσπαθήσει να σκέφτομαι γιατί είμαι τώρα φυλακή και... Είμαι εκεί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τίποτα παραπέρα από αυτό. Αλλά τώρα είμαι έξω και είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα. Θέλω να μου πάρεις τη ζωή σου από την αρχή. Θέλω να το καταλάβω, γιατί μαζί με σένα θα το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Έχεις μια ζωή με τους γονείς σου. Πότε έρχεσαι στην Ελλάδα? Στα 18,5. 18,5. Στην πορνεία πότε μπαίνεις? 4 μήνες μετά. Αμέσως? 4 μήνες μετά, ναι. Δεν είχες άλλη διέξοδο? Μάλλον όχι. Είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Ναι. Ναι, εγώ δεν έχω τι να κρύψω. Έρχομαι από μια οικογένεια που μια ζωή δούλευε και... Προσπαθούσε να μας δώσει αυτό που χρειαζόμασταν εγώ και ο αδερφός μου, όμως δεν φτάνανε ποτέ. Ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου, ήθελα να αξίζει όλο αυτό. Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου συνεχίζαν να μένουν στη Βουλγαρία. Ναι. Ο αδερφός σου? Και αυτός στη Βουλγαρία. Και εσύ πόσα λεφτά τους έστελνες κάθε μήνα περίπου? Όσο μπορούσα. Όσα μπορούσες. Στον πρώην, σε αυτό τον, δεν θέλω να πω, σε αυτό τον άντρα, πόσα του δίνες το μήνα? Το μήνα δεν μπορώ να πω, αλλά μπορώ να πω σε καθημερινή φάση. Πόσα λοιπόν σε καθημερινή βάση? 50, 60, 70 ευρώ ανάλογα. Μισό λεπτάκι. Από αυτά λοιπόν που έβγαζες, περίπου 100 ευρώ, να το πούμε χοντρικά και στους τηλεθεατές να το καταλάβουν, τα έβγαζες από την τσέπη σου? Όχι. Και τα έδινες στους ανθρώπους. Ναι. Καθημερινά. Ό,τι έβγαζα το έδινα στους ανθρώπους που αγαπούσα, έτσι θα το αναφέρω. Και γιατί το έκανες όλο αυτό? Γιατί... Όταν έβλεπα τους ανθρώπους που αγαπάω γιατί είναι καλά, εντάξει, μπορεί να έχω και κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω. Ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα με την ελπίδα μας. Ναι. Και ξέχναγα αυτό που πέρναγα όταν έβλεπα τους ανθρώπους που αγαπάω καλά. Μισό λεπτό. Εσύ έβλεπες τους ανθρώπους να είναι καλά. Οι άλλοι άνθρωποι που σε βλέπανε κάθε μέρα, νύχτα,
να αναγκάζεσαι. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Να δέχεσαι στο κορμί σου. Ναι. Εραστές. Ναι, ναι. Νιώθανε καλά. Μου το έχουν πει πολλές φορές. Ότι? Ότι δεν αξίζω τέτοιο πράγμα. Δεν αξίζω εγώ. Εσύ αυτό. Γιατί το έκανες? Το έκανε τους ανθρώπους μου. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ήθελες να παίρνεις πάντα αγάπη με αυτόν τον τρόπο? Μάλλον. Απ' την Άννη τι έπαιρνες? Απ' την Άννη. Ναι. Πολλά. Έλα να τα πούμε για πρώτη φορά δημόσια. Για πες μου. Την Άννη έπαιρνα πολλά. Η Άννη ήταν πολύ έξυπνο παιδί. Μπορούσα να κάτσω να συζητάω μαζί της, αλλά υπήρχε και ένα περίοδο που και το παιδί καταλάβαινε γιατί η μαμά έχει λεφτά. Η μαμά είναι ο άνθρωπος που δίνει λεφτά σε όλους. Άρχισε να το καταλάβει. Εντάξει, πιστεύω γιατί εσείς οι παιδί νομίζετε 3,5 ετών είναι πολύ μικροί. Όχι, ξέρω. Αλλά... τα παιδιά. Α, θα μας το πει και η Ελπίδα. Αλλά δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Καταλαβαίνουν, έχουν πολύ ανεπτυγμένες όλες τις αισθήσεις τους. Μπορεί σε νοητικό επίπεδο να τα αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά σίγουρα ξεχωρίζουν το ρόλο του καθενός μέσα στην οικογένεια. Ναι, καταλάβαινε. Οι δικές μου να δεις. Και εδώ όμως είναι σκληρή πραγματικότητα, κύριε Γεωργίου. Και μερικά παιδιά οριμάζουν. Εγώ λέω μόνο για το τι καταλαβαίνουν, για το ποιο φέρνει τα λεφτά. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για. Πέραν από το πρώην σύζυγο. Η οικογένειά σας στην Βουλγαρία ήξερε από πού προέρχονται τα χρήματα? Όχι, το επάγγελμα που έκανα δεν το ξέραν. Τώρα πια το μάθανε, γι' αυτό το είπα. Στο δικαστήριο. Ναι, και ούτε ακόμα δεν το έχω παραδεχτεί μπροστά στο πατέρα μου και στη μάνα μου. Αλλά παίρνουν τα λεφτά γιατί πιστεύανε ότι αυτά τα λεφτά εσύ είχες βρει μια δουλειά και περίπου έβγαζες 100 ευρώ τη μέρα. Εγώ και αυτός ο άνθρωπος. Α, ότι δούλευε και ο Σάββας δηλαδή. Ναι. Α, ήταν δουλευταράς ο Σάββας για τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Για τη μάνα μου και τον πατέρα μου, ναι. Έλα, πες το μου κι αυτό. Κάλυπτες δηλαδή. Βλέπετε, έτσι, γιατί εδώ τώρα σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, εσύ έμπαινε στη διαδικασία να μηδενίζεις και να φτάνει στον πάτο, να σέρνεσαι. Για κάποια λεφτά με κάποιους άντρες. Είχες το παιδί σου στην άκρη και έπαιρνες λίγη αγάπη από αυτό, όσο καταλάβαινε και όσο μπορούσε να σου δώσει. Είχες μπει στη διαδικασία να καλύπτεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου από αυτά που σου συνέβαιναν. Και τι κατάλαβες? Τώρα κατάλαβα πολλά, αλλά τώρα έλα να τα πούμε. Τώρα το κατάλαβα. Γιατί είσαι ένα παράδειγμα προς τα έξω για τον κόσμο. Πες ότι θέλεις να τον διώξεις και δεν σ' άφησε η μάνα σου. Ναι, δεν μ' άφησαν. Δεν ήξερε καημένη. Δεν μπορούσα, δεν είχα το τάρρος να κάθομαι και να τους πω τέτοιο πράγμα, γιατί η οικογένειά μου είναι μια οικογένεια που... δεν τα το δεχόταν. Δεν ξέρω, τα φοβόμουν πολύ από τον πατέρα μου, ας πούμε. Ήταν αυστηρή. Ναι, προσπαθούσα, αλλά μάλλον δεν μπορούσα, δεν είχα αυτό το τάρρος να κάθομαι και να πω. Μισό λεπτάκι, βρε αγάπη μου γλυκιά. Είσαι σε ένα σπίτι και βλέπεις ότι αυτός ο άντρας είναι τεμπέλης. Στην κυριολεξία είναι τεμπέλης. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα δεν έχει φίλο. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που και αυτός δίνει το κορμί του με έναν τρόπο. Μπορεί να μην πληρώνεται, αλλά δεν τον είχες δικό σου. Όχι, τίποτα δικό σου δεν είχες. Όχι, δεν είχα τίποτα δικό μου. Τι είπατε, κύριε Γεωργίου? Δεν το δίνει τσάμπα, λέω, αφού τα είπαμε αυτά στα δικαστήρια. Όχι, θέλω να πω όμως για την ψυχή αυτού εδώ της Δημητρίνας. Όλα αυτά. Λειτουργούν κάπως. Δηλαδή, έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει το αρχαιότερο επάγγελμα σε βάρος της ψυχής της. Έχει, δεν θέλω να πω τη λέξη, φύγει με τον πιο αποτρόπαιο και φρικιαστικό τρόπο το παιδί της. Κάθεται αυτή τη στιγμή με σταυρωμένα τα χέρια γιατί προσπαθεί και κουνάει τα πόδια της, εγώ που τη βλέπω. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τις αλήθειες της και όλα είναι πολύ δύσκολα για εκείνη. Και ακόμη. Δεν έχει πει μια κακή κουβέντα για αυτό το Σάββα. Αυτό το τιμό που κρύβω μέσα μου για αυτόν τον άνθρωπο, νιώθω γιατί άμα το βγάλω, τα τρελατώ, τι ξέρω. Έχω πέσει σε καταστάσεις μέσα στη φυλακή, που όχι ενέσεις, ούτε οι ενέσεις δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Προσπαθώ να το τάψω κάπως αυτό. Τάβετε? Όχι. Όχι, προσπαθώ. Προσπαθώ. Δεν μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να είναι. Αυτός ο άνθρωπος που μου έκανε το πιο μεγάλο κακό. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Αλλά το συζητάω με τις γονείς μου, με τη μάνα μου και με τον πατέρα μου και αυτοί λένε το ίδιο. Δεν το περίμενα. Πώς τον διάλεξες, βρε Δημητρίνα μου, αυτόν τον άντρα? Ήμουν εντελώς μόνη στην Ελλάδα. Ενώ ήμουν με μια παρέα που δεν μπορούσα να.
δεν μπορούσα να είμαι. Δεν μπορούσα να είμαι με τέτοιους ανθρώπους, γιατί είχαμε τα προβλήματά μας με αυτή την παρέα. Δεν γινόταν και αποφάσισα να μείνω μαζί του για να μην είμαι μόνη. Έτσι άρχισε όλο. Επειδή ήμουν μόνη. Δεν ήταν επειδή το ερωτεύτηκα, δεν ήταν. Όταν τον γνώρισες, είχες μπει σε αυτή τη ζωή. Όχι ακριβώς. Ήμουν στα πρώτα στάδια, αλλά όχι ακριβώς. Δεν μπορώ να πω γιατί. Ήταν. Όταν τον γνώρισες, σε έσπρωξε να μπεις. Δηλαδή σου είπε, να η λύση. Αυτή η δουλειά είναι για να βολευτώ κι εγώ. Με όλα αυτά τον που βόλευε, δηλαδή, τον βόλευε αυτή η κατάσταση περισσότερο. Ναι, αφού δεν έλεγε τίποτα. Βολεύτηκε. Και δεν ήταν μόνο τα μέτρητα, ήταν και τα αμέτρητα. Για πες, κύριε Γεωργίου, ποια ήταν τα γιατί αμέτρητα. Αυτά τα λεφτά δεν φτάναν για τον τζόγο, ας πούμε. Ούτε για τις δύο BMW που του αγόρασε. Ούτε. Εσύ κάθε φορά που αυτό σου έδινε ένα φιλί, θέλω να το καταλάβω αγαπητέ. Όχι, όχι, ναι, το θέλω να το καταλάβω. Δηλαδή, πώ σε κουμάνταρε αυτό, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Δηλαδή, άμα υπήρχε άντρα που θα μου το έκανε εμένα αυτό, δεν θα είχε μπει μέσα στο σπίτι άλλη φορά. Είδα τη διαφορά, εγώ σα το είχα πει την άλλη φορά. Ότι επειδή δεν ήρθατε και ήταν φυσιολογικό λόγω τη προσωπικότητά σα σε δύσκολη θέση, είναι δύσκολο να την καταλάβετε. Γι' αυτό προσπαθώ αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργίου. Εγώ πώς το έδινα τα χρήματα. Ναι. Ναι. Τι σου έκανε δηλαδή, πώς τα έκανε τα γλυκά τα μάτια, πώς έπιθε. Όχι, μου. Τώρα μπορεί από αυτό που τα πω να φανεί κάπως αλλιώς, αλλά ήμουν εντελώς μόνη. Ήταν ο μόνος άνθρωπος. Δεν φαίνεται αλλιώς. Ναι, ήμουν ο μόνος. Αγάπη ζητούσες, δεν φαίνεται αλλιώς. Ναι, ήταν ο μόνος άνθρωπος που τα μπορούσα να. Να κάτσω να κλάψω μπροστά του ή να του πω, να σου πούμε κάτι. Ήταν εκεί. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ήξερε και για την δουλειά μου, γιατί οι γονείς μου δεν ξέρανε. Όλο αυτό μαζί ήταν. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Αυτό και θα σου δώσω αμέσως το λόγο να τη ρωτήσω τι θες. Μισό λεπτάκι. Πώς σε γλύκαινε, δηλαδή ήξερες ότι είχες έναν άνθρωπο δίπλα σου, ερωτική ζωή είχατε καλή. Ναι. Είχατε καλή. Όταν εσύ έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κάθε βράδυ χάνεται στις ουσίες του, εσύ έφευγες, του άφηνες το παιδί πίσω. Είχατε μια τέτοια σχέση. Πώς επέστρεφε πάλι και διεκδικούσε πάλι την αγάπη σου, αυτό θέλω να καταλάβω. Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ερχόταν και σου έκανε. Σε χάιδευε, τι σου πρόσφερε. Είχε τον τρόπο, δεν ξέρω. Α, αυτόν τον τρόπο θέλω να μου πεις. Έχει έναν τρόπο που δεν μπορεί. Δεν το έκανε μόνο σε μένα. Α, για πες το. Η οικογένειά μου. Απόλυτα. Και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί φίλοι του που ακόμα δεν μπορούν να. Γι' αυτό ήθελα να πεις εσύ αυτό. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που έφυγε. Πες μου, ρε, που σου είπε και η αστυνομία αυτό το καλό παιδί, τι το έμπλεξε. Ναι, νομίζανε από την αρχή. Να δεις τότε. Και τι ξουράφια έχουμε εκεί. Γεωργίου, ναι. Θεός. Έλεγε γιατί η αστυνομία μου είπε γιατί το έμπλεξε. Τι έκανε και το έμπλεξε. Εσύ είχε μπλέξει. Ναι, έτσι μου είπε η αστυνομία τότε. Αυτόν που εμεί όλοι μάθαμε με ποιο τρόπο αποχαιρέτησε την Άννη. Αυτόν. Είναι, δηλαδή, σας έπεισε όλους, μαμά, μπαμπά, αδελφό, όλους, ότι μην το χάσεις αυτό το κελεπούρι. Πολύ ωραία. Ελπίδα. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια διακοπή, ήταν δύο διακεκριμένοι ψυχίατροι επιστήμονες που τον εξήτασαν. Εγώ θα χρειαστώ μετά το τέλος εκπομπής. Ο ένας από αυτούς στη δίκη είπε ότι αυτή η προσωπικότητα που είχε, είχε μια ψυχοπαθητικότητα που δεν έχει σχέση με ελαφρυντικά και με μειωμένο καταλογισμό. Είχε όμως μια προσωπικότητα με την οποία μπορούσε να ξεγελάσει, είπε ο γιατρός, και άπειρο ψυχίατρο. Μια έκφραση που δεν την ξεχάσω ποτέ. Μια άλλη ελπίδα μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι έρχεσαι στην Ελλάδα ουσιαστικά νεαρή κοπέλα, έτσι 18 χρονών, και αναζητάς μια ασφάλεια και κάπου ένα στήριγμα και καλώς ή κακώς βρίσκεσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Μου είπες ότι, είπες μάλλον, ότι ένιωθες πως ήταν εκεί για σένα. Τι έκανε και σου έδειχνε ότι είναι εκεί για σένα, ότι σε στηρίζει, ότι σε βοηθάει, εσένα, το παιδί σας. Τότε δεν είχαμε παιδί, από τη στιγμή που ήρθε το παιδί, εννοείται. Και πριν και μετά, γιατί είναι μια σχέση που αναπτύσσεται, έτσι. Ήτανε καλός απλά, ήτανε. Μάλλον έδειχνε καλός. Ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ποιες πράξεις του έτσι δείχνανε. Την καλοσύνη του, το ενδιαφέρον του, την τρυφερότητά του ενδεχομένως. Να σου πούμε, από τα χρήματά μου, από τα δικά μου χρήματα, με έβγαζε έξω με τη μικρή. Α, πολύ ωραία. Έλα, θα το χειροκροτήσω εγώ αυτό, γιατί για μια γυναίκα. Καλέ. Θα σε δείρω εσένα σήμερα εδώ. Ξέρω, δηλαδή, πραγματικά. Γιατί, αγάπη μου γλυκιά, δηλαδή, πραγματικά θα με κάνεις στο τέλος ό,τι πω να τα πάω.